Κατερίνα τη λένε. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, πώς είστε? Λοιπόν, είναι απογευματάκι, είμαστε με την Κατερίνα και τα μικρά και πάμε βόλτα στα Φύρα. Για όσους δεν ξέρετε, είμαι η Ιωάννα, για τους καινούριους. Είμαστε εδώ πέρα Σαντορίνη όλο τον Αύγουστο, γιατί ο μπαμπάς μας δουλεύει, τον οποίο δεν το βλέπουμε καθόλου. Έχουμε περάσει ένα 15ήμερο εδώ πέρα με την Κατερίνα πολύ χαλαρά. Δεν βγαίνουμε συνέχεια, πρωί βράδυ, δηλαδή δεν είμαστε σε mood εντελώς διακοπών, αλλά πηγαίνουμε παρόλα αυτά τις βολτούλες μας. Με την Κατερίνα δεν καταφέρνουμε να βγούμε και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα έχει πάει ήδη 6:30-7, αλλά θα σας πάρουμε μια βραδινή βολτούλα στα Φύρα, να δείτε τι όμορφα που είναι. Έτσι κι αλλιώς Σαντορίνη, πρωί βράδυ, είναι μια κούκλα. Το τρέξιμό μας φυσικά ήταν τα παιδιά, όπως και να έχει. Η ίδια κατάσταση όπως είμαστε στην Αθήνα, παιδιά. Όσοι μας ξέρετε, είμαστε και εδώ με τα μικρά. Και η Κατερίνα τώρα φεύγει μεθαύριο, οπότε πάμε να κάνουμε το check-in της και θα κάνει αλλαγή με την κυρία Ελένη που θα έρθει σε λίγες μέρες. Σήμερα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Βρήκαμε και ένα παρκάρουμε. Στα Φυρά εδώ πέρα έχει δύο μεγάλους χώρους πάρκινγκ, τεράστιους, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην βρεις να παρκάρεις. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει, αυτό είναι φετινό, και ένα χώρο που είναι σαν μπαράκι, κάτι τέτοιο, έτσι ψηλό υπαίθριο. Φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο στην Σαντορίνη. Θα δείτε τώρα τι γίνεται πάνω. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν σας έχω βγάλει πάρα πολλά πράγματα, αλλά όσοι με ακολουθείτε στο μικρό μου TikTok και στο Instagram, με την Κατερίνα εδώ πέρα έχουμε βγάλει τέλειες φωτογραφίες, έχουμε βγάλει βιντεάκια. Αλλά λέω πρέπει να πάρω και εσάς βολτούλα εδώ στο YouTube. Πρώτη στάση στα Φυρά κάναμε στο φαρμακείο για να βρούμε κάτι χάπια, το οποίο δεν τα έχουν. Ένα χαμούλης θα ψάξουμε να βρούμε σε όλα τα φαρμακεία. Αλλά επειδή ο μπαμπάς χτες είχε τάξει τα μικρά, γλυφιτζουράκι, τους πήραμε από το φαρμακείο που έχει λέει 5 βιταμίνες. Θα το φάνε που θα το φάνε, ας είναι τουλάχιστον λίγο καλύτερο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην κεντρική πλατεία των Φυρών. Να σας δείξω λιγάκι. Εδώ πέρα λογικά θα καταλήξουμε να φάμε κιόλας μετά, αφού κάνουμε τη βόλτα μας πάνω στην Καλτέρα. Μας πήρα χαμπάρι στο φαρμακείο και μας δώσανε για τα μωρά κρεμούλες σώματος, διάφορα. Εντάξει, τα βρήκαμε στο δεύτερο φαρμακείο. Ήμασταν πιο τυχεροί, γιατί με αγχώσανε εδώ πέρα στην Τωρίνα ότι έχουν πολύ έλλειψη από φάρμακα. Εδώ πέρα είναι πλατεία που έχει τα πιο οικονομικά μαγαζιά, έχει και ψητοπολία, έχει και διάφορα, έχει και κινέζικα και chillbox εδώ πέρα βλέπω, έχει διάφορα, έχει κρεπερί. Εδώ πέρα καταλήγουμε συνήθως να φάμε. Είναι και η Καλτέρα βέβαια που έχει τα πιο όμορφα εστιατόρια και όλα αυτά. Αλλά άμα θες να κάνεις λίγο οικονομικές διακοπές, εδώ σε αυτήν την πλατεία θα καταλήξεις. Έγινε και κάτι, παιδιά, ανέλπιστο πραγματικά. Ο Βασίλης σχόλασε και μας λέει δεν είχε κίνηση σήμερα και σχόλασα. Η Κατερίνα μας τώρα κάνει το check-in της και πάμε μια βολτούλα πάνω και θα έρθει και ο Βασίλης. Τι καλό time! Όταν θα έρθει ο Βασίλης, εγώ θα είμαι το χάλι μου, θα είμαι περιποίητη. Λέω εντάξει, θα εμφανιστεί από κάπου ο Βασίλης, θα είμαι χάλια. Πρώτη φορά που περιποίηθηκα και έρχεται ο Βασίλης. Θα φάμε από όλα, αγαπούλα μου. Και φοράω και το αγαπημένο μου δαχτυλίδι σήμερα. Θα το βρείτε στο site μου. Λίγα κομμάτια, παιδιά, έχουν μείνει. Δεν έχουν μείνει πολλά και από αυτά. Αλλά νομίζω ότι φωνάζει. Φωνάζει Σαντορίνη και έχει και το λογότυπό μας επάνω. Εδώ Σαντορίνη θα βρεις τα πάντα. Καταρχήν να σας πω ότι αν θέλεις κάνεις και οικονομικές διακοπές. Βέβαια, Άγγελε, μας εμποδίσουν ή σε πατήσεις κανείς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι γίνεται με τη διαμονή. Σίγουρα όμως, αν έχεις κανονίσει νωρίτερα, θα βρεις και κάποιες προσφορές και καλύτερες τιμές. Και σίγουρα μπορείς να περάσεις και πολύ οικονομικότερες διακοπές. Θα σε πατήσουν, σου είπα. Γιατί εμείς, ας πούμε, που είμαστε τώρα εδώ πέρα, να μην δεν είμαστε όλη μέρα στα εστιατόρια και όλα αυτά. Θα φάμε και το σουβλάκι μας, θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο Σκλαβενίτη που έχετε έτοιμα γεύματα. Και εκεί θα καταλήξουμε, ας πούμε, μετά το μπάνιο μας. Κάπως έτσι να φάμε και πιο οικονομικά και πιο βατά. Γιατί ένα μήνα, φυσικά, δεν μπορεί να είμαι σε ένα μήνα σε mood διακοπών. Ο Βασίλης δεν δουλεύει και εγώ να τα τρώω. Οπότε να ξέρετε, Σαντορίνη, μπορείς να κάνεις και οικονομικές διακοπές. Κοιτάς πάντα το τυποκατάλογο. Ας πούμε, πήγαμε στη Νία για sunset και ήλιο βασίλεμα. Φάγαμε το γλυκάκι μας πάνω στην Καλτέρα, στον κεντρικό δρόμο. Είδαμε όμως τις τιμούλες από πριν να ξέρουμε τι πληρώνουμε. Έχει να φας και πίτσα και πάλι πολύ
βατές τιμές, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα πάντα, φτάνει να προσέξεις, να προσέξεις τις τιμές, να δεις ας πούμε πού σε βολεύει και πού αντέχεις να φτάσεις. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ξέρω εγώ σκέφτονται ότι η Σαντόρινη και είναι ένα ακριβό νησί. Όχι, μπορείς να βρεις και να κάνεις διακοπές σου και εδώ. Απλά κοιτάς λίγο, δεν πας αβέρτα που να είναι. Άμα αρέσει εδώ μπήκα, κοιτάς και παντού έχει δημοκαταλόγους και μπορείς να διαλέξεις πού θα πας. Έχω τρακ, δεν μπορώ. Έχει τρακ. Δεν έχουμε βγάλει τίποτα σε 15 μέρες εδώ. Μπήκα παράθυρο, πάμε. Μπήκες παράθυρο. Ναι. Πώς το λένε, έλα, 15 μέρες εδώ δεν είναι. Δεν σε έχουμε δει και πολύ στο YouTube. Έλα εδώ, πού είσαι. Με ματιάζεται. Πού είσαι, βρε Κατερίνα, μας φεύγεις. Ναι, έκλεισα παράθυρο. Πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Έχει και, θα ζήσει και την εμπειρία του αεροπλάνου μόνη της, πρώτη φορά. Και εγώ μόνη μου είχα μπει. Και εγώ και τον Βασίλη είχα μπει. Και πάλι Σαντορίνη. Μου λένε, ξέρω εγώ, ότι υγρά και αυτά θα τα στριμώξω μέσα γιατί τις πετάνε, λέει, τις βαλίτσες. Λέω, ωραία. Καλά, μωρέ, δεν έχεις τίποτα εκεί υγρά. Τι έχεις, σαμπουάν. Έχει ψαράκι εδώ. Φίσπα. Έχει φίσπα. Και ενθουσιάζει το αγγελάκι κάθε φορά. Βάζουν τα πόδια τους εδώ μέσα και τους τα καθαρίζει το ψαράκι. Τώρα είμαστε στη φάση στον Άγγελο. Του γιατί μας έχει τρελάνει εδώ στη Σαντορίνη στο γιατί. Γιατί τα ψαράκια και γιατί τα τρώμε και γιατί μας καθαρίζουν τα πόδια. Καρτούλα για κοκτέιλ μπαρ, ενώ κρατώ τον Άγγελο. Απορώ. Λοιπόν, έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο σημείο εδώ πέρα με την Κατερίνα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, θα έχετε δει πολλές φωτογραφίες που ερχόμαστε και όταν μας έχουν βρει ακόμα, βγάζουμε φωτογραφίες και φαίνεται όλη η καλδέρα. Κοιτάξτε τι πανέμορφα που φαίνεται. Και από εδώ βλέπεις ωραιότατο το ηλιοβασίλεμα. Λένε σου. Τέλειο, Άγγελέ μου, τέλειο. Και είναι τα νησάκια εδώ πέρα της παλιάς και της νέας Καμένης, που είναι το ηφαίστειο. Και η Κατερίνα έτοιμη για φωτογράφηση. Αυτό το παπούτσι, αν το δείτε στις φωτογραφίες, δεν θα το βάλετε σαν το ρίλα, το βάλετε μόνο για φωτογραφίες. Μείτε. Το έβαλε πρώτη μέρα. Είχαμε στον πύργο. Όσοι είδατε το βιντεάκι από τον πύργο, η Κατερίνα πήγε με αυτά τα παπούτσια της, είχα πει όχι ρε παιδί μου, τα κούνι. Τώρα. Και κατέφυγε ξυπόλυτη. Μαμά, καβάλω. Να σε και εμένα. Αυτό είναι τζακούζι, σάουνα. Κάτι τέτοιο είναι, αγάπη μου. Είναι νερό. Έχει νερό και κάνουν μπάνιο μέσα. Κάθονται και χαλαρώνουνε. Γιατί είναι πολύ ωραία. Καβώνεις. Εμείς σε μια άλλη ζωή. Εντάξει, όταν μεγαλώσεις θα τα έχεις όλα αυτά δικά σου. Παιδιά, κοιτάξτε, ειδικά όσο κατεβαίνεις εδώ πέρα στα διάφορα μαγαζιά και όλα αυτά, Αγγελέλα! Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, ένα βήμα από, από το ηφαίστειο. Έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί είμαστε πριν το ηλιοβασίλεμα. Και έχει και τέλειο το ηλιοβασίλεμα από όλες τις πλευρές του νησιού. Αν και επειδή έχω δει όλα τα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης, ωραία τα ηλιοβασιλέματα από όλες τις πλευρές, το καλύτερο όμως που είχα δει ήταν από το σκάφος που έβγαινε στα ανοιχτά. Δεν έπεφτε ο ήλιος πίσω από τα νησάκια. Έπεφτε εντελώς μες στη θάλασσα, πραγματικά εκείνο. Πηγαίνετε να δείτε το περσινό βίντεο, ήταν μαγικό εκείνο το ηλιοβασίλεμα. Πάμε περπατήσουμε, θες. Ναι. Καλδέρα, λέγεται ο γκρεμός και είναι γύρω γύρω από το νησί. Δηλαδή από την κάτω πλευρά ως επάνω που είναι στην Ία. Το ημεροβίγλι, τα φυρά που είναι περίπου στη μέση. Μέχρι την κάτω πλευρά του νησιού, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λέγεται καλδέρα, ναι. Και είναι ο γκρεμός που έχει δημιουργηθεί μετά από τις 12 ηφαιστειακές εκρήξεις. Και αυτό είναι κάτι που ζω συνέχεια, να είμαι με κόσμο και να έχω και τα δύο μαζί.
τεράστια. Βέβαια έχει βοηθήσει και η αρχιτεκτονική, δηλαδή τι όμορφο που έχουν χτίσει εδώ πέρα τα σπιτάκια, οι νησιώτες, τώρα έχουν γίνει ξενοδοχεία φυσικά. Εξαθέατο του νησιού φυσικά, είναι γνωστή Σαντορίνη για τα γαϊδουράκια, αλλά μην ξεχνάμε ότι κατά καιρούς ελπίζω τώρα να έχει σταματήσει και πολλά νησιά, δεν είναι μόνο Σαντορίνη βέβαια. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουν τραβήξει πολλά αυτά τα ζωάκια, ελπίζω τώρα να έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και να έχουν πάρει και κάποια μέτρα και όλα να γίνονται τέλος πάντων με ένα μέτρο και με την λογική και με την ευαισθησία που πρέπει. Και από εδώ είδαμε πριν το τελεφερίκ που κατεβαίνει στο παλιό λιμάνι. Τώρα ακολουθούμε τον δρόμο που ανεβοκατεβαίνουν τα γαϊδουράκια. Στο παλιό λιμάνι κατεβαίνουν κόσμος από το κρουαζιερόπλοια για να κάνει λίγες ώρες βόλτα στο νησί. Λοιπόν, εδώ πέρα εξηγούμε στην Κατερίνα που τη το έλα και μου λέει: όχι, δεν είναι το αμμούδι, είναι στην Ία. Είναι το λιμανάκι. Εδώ είναι το παλιό λιμάνι των Φυρών που αφήνουν τον κόσμο από τα κρουαζιερόπλοια. Παιδιά, κάτι είναι κάτω. Εγώ το είδα. Είδα ένα κάστρο. Κάστρο, α, δεν ξέρω. Δεν έχω κατέβει ποτέ στο παλιό λιμάνι. Αμέ. Όχι. Πήγαινα, αν θες, περιμένουμε εδώ πέρα πάνω. Με έχει τραυμολογήσει πολύ. Σε αυτό το. Ναι. Αγάπη, εμφανίστηκε! Αγγέλ, έλα εδώ. Για παγωτό ή φαγητό σε ψήνεσαι. Για φαγωτό, φαγητό, καφέ. Αγάπη, πού θα μας πας. Δεν ξέρεις, ε. Σπίτι. Βόλτα με το τελεφερίκ. Θα χάσουμε που λέει την Κατερίνα που μας έβγαζε καμιά καλή φωτογραφία. Ό,τι καλές φωτογραφίες έχω βγάλει. Τι έχει βγάλει όλες η Κατερίνα. Βρήκα άνθρωπο, το έτερό μου ήμιση. Ραντεβού στην Αθήνα με την Κατερίνα. Α, πιο ωραίο αυτό το τσιμάκι εδώ, παιδιά. Να ορίστε. Αυτή είναι η ουρά για το τελεφερίκ. Φεύγει ο κόσμος για τα κρουαζιερόπλοια. Ευχαριστώ, θα πάρω. Πάμε μετά από αυτό. Κάπως έτσι χωρίς την οικογένεια σκαφήκαμε. Εντάξει μετά πάμε. Παπά Βασίλη! Τον Άγγελο μου το φωνάξεις. Άγγελε! Άγγελε! Φώναξε παπά. Παπά! Τι είναι στρογγυλό ή τετράγωνο. Σκέφω τα σχήματα. Στρογγυλό. Τι θα μου πάρεις αγάπη μου. Δεν ξέρω τι να διαλέξω, θα το πάρουμε όλο το μαγαζί. Εδώ να πάρει και η γάιδα. Ούτε την πρόθεση δεν έχει. Α, κι άλλο φυσπά. Τι είναι γελάκο μου, ψαράκια μέσα. Ναι. Έλα ρε, μου 15 ευρώ. Λοιπόν, ο Βασίλης βρήκε εδώ πέρα και ένα φίλο του που έχει εστιατόριο, σούσι. Κατά τύχη είχα πάει εγώ με την κουμπάρα μου το χειμώνα. Και του λέω καλά ρε παιδί μου, έχεις φίλο με εστιατόριο σούσι και δεν με έχεις πάει. Και τον βρήκαμε εδώ πέρα το παιδί τώρα στη Σαντορίνη. Με υποσχέθηκε θα με πάει. Θα σας πάρω μαζί ελπίζω αν πάμε. Θα δείξει.
Γκούντις δεν τρώμε, αγάπη μου. Γκούντις κάτι άλλο. McDonald's, όχι McDonald's. Πάμε τουλάχιστον στην πλατεία. Λοιπόν, καταλήξαμε στην πλατεία. Η Κατερίνα θέλει πίτσα. Ναι, παιδί μου, φάμε το παγωτό. Έχει παγωτό, λέει την Κατερίνα για τα παιδιά. Δεν θα πάρεις, αγάπη, πίτσα, μακαρόνια. Μετά θα φάμε παγωτό, αγαπούλα μου. Έφαγες φαγητό. Πότε. Δεν έφαγες. Τώρα πότε την πίτσα χάρηκε. Ναι. Αριάννα, την τρως. Ο Άγγελος έφαγε τα πεπερόνι και πίνει μόνο νερό. Έχεις. Το καμάρι μου όμως από εκεί, το καμάρι μου. Μπράβο, κοπελάρα μου. Γερό παιδί. Την τζαντούλα μου την παρατηρήσατε βέβαια, φαντάζομαι. Τις δικές μου. Μετά, ε. Δεν η Αριάννα δεν έφυγε καθόλου από το παγωτό της, αλλά παιδιά έκανε τον πιο τέλειο συνδυασμό. Έβαλε πικρή σοκολάτα, δεν είναι πικρή. Ωραία σοκολατίσα με φράουλα. Το βάλε σε χωνάκι, δεν το έφαγε ποτέ. Το έφαγε στο παγωτό σου, εσύ το τρως, ε. Μέλα μου. Η Κατερίνα έχει πάει εκεί πέρα στη γωνία. Έχει πάει στη γωνία γιατί περνάνε λεωφορεία τα οποία δεν χωράνε. Τους άμεσους οδηγούς, πραγματικά γιατί τους έχουν βάλει να περνάνε από αυτό το σημείο. Γίνανε και κοίταξε τον δρόμο. Ναι, μπορεί, το βλέπουμε τον δρόμο, λέγεσαι. Λοιπόν, παιδιά, περνούσε ένα κτέλ και σφήνωσε το καημένο και ήρθε η αστυνομία και οι τουρίστες δεν κάνανε στον άκρη. Πήγαν και σφήνωσαν δίπλα στο κτέλ, δίπλα στη ρόδο. Ήθελε 4 αστυνομικούς, 4 μηχανές, 2 προς τα 2 πίσω για να ξεκολλήσει. Και κάθε μέρα θα παρκαρισμένες εκεί. Να πω. Κατερίνα, τώρα που φεύγεις, για πες στο Βασίλη την εμπειρία σου μας με τα μωρά. Πώς την είδες στη ζωή μου? Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Εγώ μωρά, νο. Έλα, γιατί καλά δεν πέρασες. Φοβερά. Δεν κοιμούνται το μεσημέρι. Δεν θέλουν να συνεργαστούνε. Όταν μεσημέρι, όλη τη μέρα τι κάνουνε. Κολοτούμπες. Σε ήρωας, αλλά στο κουράγιο δεν το έκανα. Να οδηγάω με 2 παιδιά, δουλειές. Η Κατερίνα είσαι όλο το παγετάκι. Να, αυτό που λέει να οδηγώ, να έχω να μιλάω τα παιδιά, να απαντάω τηλέφωνα. Να είμαστε στο σπίτι ένα χαμός, να με τον υπολογιστή να χτυπιούνται. Και όλα αυτά η Ιωάννα που υποτίθεται δεν ήθελε παιδιά. Και εγώ που ήθελα, άλλαξα γνώμη. Δεν θέλω. Το θέλω και το δεν θέλω είναι μεγάλη κουβέντα. Ήθελα, δεν ήθελα, τα έκανα. Είναι και γλυκούλικο όμως, εντάξει. Η Κατερίνα τα μυαλά στα κάγκελα, εμένα που είναι δικά μου. Κάνουν τις βλακίες τους και τα βρίσκω και χαριτωμένα. Γενικά θα ξαναπάς όμως διακοπές με οικογένεια, ε. Όχι. Άγγελε, δεν κουνιέται, κοίτα. Κοίτα τη μαμά. Να πάμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η βολτούλα μας σήμερα στη Φυρά. Λέω να σας αφήσω. Τελευταία βόλτα για μένα. Τελευταία. Καλά, έχουμε αύριο όλη τη μέρα, Κατερίνα. Δεν θα κάτσουμε μέσα και τελευταία μέρα. Κάτι θα κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, σας έβγαλα μια βολτούλα λίγο να δείτε πώς είναι τα Φυρά. Οπότε λέω να σας αφήσω. Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα. Τι όμορφη που είναι η Σαντορίνη. Καλά, είναι το πιο φωτογενές νησί, θεωρώ. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή είναι πανέμορφη.
Λοιπόν, θα το πω πάρα πολύ σύντομα, θα σας δείξω πολλά ακόμα βιντεάκια από τη Σαντορίνη. Φιλάκια πολλά στην επόμενη φορά, πριν φύγετε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, και θα τα πω πολύ σύντομα. Γεια σας!